Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Χωρίς την ανάγκη πρόσθετων των κεφαλαίων παίρνουν τα stress test Εθνική και Eurobank. Αναμένεται να είναι όμως ευχάριστα και τα νέα για τις υπόλοιπες δύο συστημικές τράπεζες. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι το πιο μεγάλο τεστ που περνάνε οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα και όπως φαίνεται, τουλάχιστον τα μηνύματα που έχουν πάρει από την Φραγκφούρτη, τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Και αυτό γιατί στη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι διοικήσεις της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας, αυτό που τις εννοήθηκαν και αυτή την εικόνα που είχαν από τον SSM είναι ότι τα πράγματα είναι θετικά, ότι και στο δυσμενές σενάριο, το οποίο ήταν αρκετά δυσμενές αυτή τη φορά, οι ελληνικές τράπεζες καταφέρουν να περάσουν τα όρια που έχει θέσει οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση, δεν χρειάζονται δηλαδή πλέον χρήματα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σήμερα έχουν συνάντηση και οι υπόλοιπες δύο τράπεζες, η Alpha Bank δηλαδή και η Τράπεζα Πειραιώς, και εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Insider.gr, τα μηνύματα αναμένεται να είναι θετικά. Φαίνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες, με αυτά που είχαν κάνει τα τελευταία χρόνια, κατάφεραν να δημιουργήσουν το κεφαλαιακό μαξιλάρι ασφαλείας που χρειαζόταν για να ανταπεξέλθουν και στο δυσμενές σενάριο των stress test, και πλέον φαίνεται ότι μπορούν, δεν θα έλεγα πρόσκοπτα, αλλά χωρίς ουσιαστικά προβλήματα να προχωρήσουν τη διαδικασία. Και λέω όχι απρόσκοπτα, γιατί παραμένει το μεγάλο αγκάθι των κόκκινων δανείων ακριβώς. Όλα τα stress test είναι μεν θετικά, περιλαμβάνουν όμως και προβλέπουν ότι θα προχωρήσει μέσα στα επόμενα χρόνια διαδικασία πώλησης 40 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και αυτό έχει να κάνει και με ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά ιδιώτες και σχετίζεται άμεσα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Έχει να κάνει όμως και με ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι επιχειρηματικών κόκκινων δανείων, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα, καθώς μιλάμε για πολύ μεγάλα δάνεια, τα οποία έχουν δοθεί σε εισηγμένες ή μη επιχειρήσεις, αλλά μιλάμε για δάνεια δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τα θετικά μηνύματα από τη Φραγκφούρτη αποτυπώνονται και αποτυπώθηκαν και στο χρηματιστήριο, με τον τραπεζικό δίκτυο να έχει κάνει ένα mini rally στις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς το άγχος, η αγωνία που υπήρχε για το τι θα κάνουν οι ελληνικές τράπεζες τελειώνει ακριβώς. Από την άλλη, βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι σύμφυτα και με τις υπόλοιπες μακροοικονομικές εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι το αν θα πέρναγαν ή όχι οι ελληνικές τράπεζες τα stress test παίζει ένα ρόλο και για την λήξη του προγράμματος. Ήταν πολύ κομβικό να περάσουν χωρίς προβλήματα οι ελληνικές τράπεζες στα τεστ αντοχής προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Και από όσον αυτό φαίνεται ότι γίνεται, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών θα βρεθούν και στην Ουάσιγκτον, μετά δηλαδή τη Φραγκφούρτη, ήδη κάποιοι από αυτούς πετούν για Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συζητήσεις που γίνονται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που εκεί θα δούμε το άλλο κομμάτι της εξής που έχει να κάνει με το δημοσιονομικό πρόγραμμα και βέβαια το τι θα γίνει στην Ελλάδα με την μεταμνημονιακή εποχή, όπου η τραπεζική πίστη και το άνοιγμα της κάνουλας ρευστότητας από τις τράπεζες είναι κομβική.